Ο πρώτος φιλοξενούμενος σήμερα στη συχνότητα είναι ο κύριος Ευθύμιος Πέτρου. Ο κύριος Πέτρου είναι ίσως ένας από τους εμπειρότερους σε θέματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής χρόνια στο κουρμπέτι, θα το πω έτσι, με εμπειρία και με άριστη γνώση των σκαπανεβάσματων που είχαν τις προηγούμενες δεκαετίες οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, μόνο που τώρα έχει αλλάξει πίστα τελείως, όπως έχουμε πει σε άπειρες εκπομπές. Κύριε Πέτρου, καλημέρα. Καλημέρα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στη συχνότητα. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά, εκμεταλλευόμενος την εμπειρία σας. Ναι. Τελικώς αυτή η πλειοδοσία, αυτός ο διαρκής καταιγισμός δηλώσεων επεκτατικής πολιτικής Τουρκίας είναι κάτι περιθωριακό στην πολιτική ζωή και τη δημόσια σφαίρα της Τουρκίας ή είναι η mainstream εκδοχή του? Νομίζω ότι είναι η mainstream εκδοχή του και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και η μόνιμη πολιτική ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Τα ίδια λέγανε πριν 40 χρόνια οι Τούρκοι, τα ίδια λένε και σήμερα. Μιλάω για τον κεντρικό άξονα, εντάξει. Επιμέρους οι διεκδικήσεις τους αυξάνονται και μειώνονται. Αλλά αν δούμε την πολιτική των Κεμαλιστών, την πολιτική του Ερντογάν, τις εξαγγελίες όλων, ο κοινός παρονομαστής είναι η πολιτική τους για την Ελλάδα και την Κύπρο. Δηλαδή με απλά λόγια θέλουν δύο κράτη στην Κύπρο με έλεγχο όλης της θάλασσας και του αέρα από αυτούς και θέλουν και το μισό Αιγαίο με όριο τον 25ο μεσημβρινό, τον οποίο τώρα κινείται το ερευνητικό του στο Τσεσμέ αυτές τις μέρες και μέχρι τις 14 του μηνός, σύμφωνα με τις εξαγγελίες τους. Λοιπόν, είναι η μόνιμη πολιτική τους. Οι Τούρκοι είναι σταθεροί, είναι υπομονετικοί και προχωρούν. Κατά καιρούς κάνουν ελιγμούς. Αυτούς τους ελιγμούς εμείς ενίοτε προσλαμβάνουμε ως αλλαγή πολιτικής και ως ελπίδες εξομαλύνσεως σχέσεων. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Βρίσκεται ότι σε αυτή τη φάση που είμαστε έχει αλλάξει κάτι ως προς την ποιότητα των απειλών που εκτοξεύει η Τουρκία? Αυτό είναι γεγονός. Έχει αλλάξει ποιότητα διότι μέχρι πρότινος διεκδικούσαν μόνο τον έλεγχο του αέρα. Είναι μερικά χρόνια τώρα που μιλάνε καθαρά για το καθεστώς κυριαρχίας των νησιών. Βεβαίως αυτά που λένε δεν έχουν καμία βάση, διότι και οι ισχυρισμοί τους για τη συμφωνία της Λοδάνης και την αποστρατιωτικοποίηση είναι ανοησίες. Όμως, να μην ξεχνάμε ότι το διεθνές δίκαιο δεν επιβάλλεται αυτού. Επιβάλλεται δια της ισχύως. Και μόνο της δικής μας ισχύως. Δεν θα έρθει κανένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο που δεν υπάρχει να την επιβάλλει. Άρα είμαστε ισχυροί. Επιβάλλουμε το διεθνές δίκαιο. Δεν είμαστε, θα χάσουμε. Απλά πράγματα. Η Εστία έχει σήμερα πρωτοσέλιδο. Δόλωμα για επεισόδιο το ερευνητικό Τσεσμέ. Έπλεε χθες τα διεθνή ύδατα μεταξύ Σκύρου και Λέσβου. Σε κόκκινο συναγερμό το σύνολο των ενόπλων δυνάμεων στα νησιά του Αιγαίου και προπαρασκευή επιστράτευσης. Καταρχάς, καλά κάνει η Εστία, γιατί το Τσεσμέ με όλη αυτή την πλειοδοσία δηλώσεων και προκλήσεων σχεδόν το ξεχάσαμε τις πρώτες μέρες που κινήθηκε. Θεωρείτε ότι είναι ένας μοχλός? Βεβαίως, και εγώ θα σημειώσω και κάτι ακόμη το οποίο γράφει το θέμα το συγκεκριμένο, ότι η προετοιμασία δεν είναι τόσο για πόλεμο, είναι για την αντιμετώπιση ασύμμετρης απειλής. Οι Τούρκοι τα συνηθίζουν αυτά. Ας πούμε, πολλές φορές έχουμε καταγγείλει ότι οι φωτιές μπαίνουν κατά ύποπτο τρόπο. Μήπως ενώ κινούνται οι Τούρκοι έχουμε φωτιές σε κάποιο μεγάλο νησί? Το ευνοεί η εποχή. Δεν πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο? Λοιπόν, δεν είναι μόνο επιστράτευση στρατού. Είναι και μια γενικότερη εγρήγορση όλου του κρατικού μηχανισμού για να αντιμετωπίσει το οποιοδήποτε μέσο που θα επιλέξουν οι Τούρκοι για να κλιμακώσουν, αν θέλουν να κλιμακώσουν. Άρα αυτή η ποιότητα, αναβάθμιση ποιότητας απειλής,
θεωρείται ότι, θα το πω λαϊκά, ψάχνει για κάποιο επεισόδιο. Τώρα, μικρό, μεγάλο, μεγαλύτερο, δια της λογικής... Αυτό εξαρτάται από τις συνθήκες και δυστυχώς εδώ οι Τούρκοι έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, διότι είναι οι επιτιθέμενοι. Οι Τούρκοι όμως διαλέγουν στιγμές κατά τις οποίες η Ελλάδα έχει κάποιο πρόβλημα. Είτε δεν είναι οι ένοπλες δυνάμεις στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, είτε διπλωματικά αντιμετωπίζουμε προβλήματα, και με βάση όλο αυτό το διεθνές και τοπικό πλέγμα συνθηκών αποφασίζουν μέχρι ποιο σημείο τους παίρνουν να κλιμακώσουν μια κατάσταση. Τώρα δεν είμαστε σε κακή κατάσταση διπλωματικά. Ναι. Συνεπώς θεωρώ ότι θα είναι συγκρατημένοι. Θεωρείτε ότι το γενικότερο κλίμα με τα όσα τεκταίνονται στην Ουκρανία εξυπηρετεί την Τουρκία αυτή τη στιγμή? Γιατί υπάρχει και μία ανάγνωση ότι επειδή υπάρχει μια υπερευαισθησία στη διεθνή κοινότητα, δεν είναι εύκολο να επαναλάβεις το τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Έχετε αυτή την ανάγνωση ή είστε της άποψης ότι... Νομίζω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Οι Τούρκοι είναι αρκετά πονηροί ώστε να εκμεταλλεύονται την κάθε κατάσταση. Συνεπώς αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να κάνουν κάποια επιθετική ενέργεια που νομίζω ότι ποτέ δεν είχαν σκοπό να την κάνουν. Προτιμούν την τακτική του ώριμου φρούτου, ας πούμε, δημιουργούν συνθήκες και περιμένουν. Άρα ναι, δεν θα κάνουν εισβολή. Από την άλλη πλευρά, η δική μας προσπάθεια να λέμε ναι, αλλά και οι Τούρκοι βάλανε στην Κύπρο, είναι άκερη σήμερα. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι λένε εντάξει ρε παιδιά, εδώ έχουμε πόλεμο στην Ουκρανία, εσείς μας θυμίζετε τι γινόταν πριν 50 χρόνια. Θέλω να πω δηλαδή και εμείς αυτά δεν τα βλέπουμε πολύ ορθολογιστικά. Συνεπώς όχι, δεν θεωρώ ότι δημιουργούνται συνθήκες για μια επιθετική ενέργεια, για μια πραγματική εισβολή από την Τουρκία, είτε προς εμάς είτε προς την Κύπρο. Μην ξεχνάμε όμως ότι πήγανε στη Συρία. Τη Συρία την έχουμε ξεχάσει. Και για τον λόγο ότι η Συρία είναι μια χώρα διπλωματικά ανύπαρκτη, η Ρωσία που την υποστήριζε αυτή τη στιγμή είναι εμπλεγμένη στην Ουκρανία, άρα οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται την κατάσταση. Και δεν τολμώ να σκεφτώ τι γίνεται αυτή τη στιγμή στις κουρδικές περιοχές, τις οποίες τις έχει ξεχάσει όλη η Θήλιος. Οι Τούρκοι όμως είναι εκεί. Έχετε δίκιο. Άρα περισσότερο, κύριε Πέτρου, λειτουργεί με τη λογική ασφικτικής πίεσης, ούτως ώστε να σε σύρει σε μία κουβέντα για ζητήματα που θέτει διαρκώς? Αυτό είναι το θέμα για την Τουρκία. Αυτό προσπαθεί και αυτό στους τρίτους ακούγεται και λογικό. Διότι σου λένε έχετε προβλήματα, γιατί αν τα λύσετε με διάλογο. Μα δεν έχουμε να πούμε τίποτε. Κάποτε πριν 50 χρόνια επί πρεσβυτέρου Καραμανλή, ναι, τέθηκε δόγμα πολιτικής διεκδικούμε τίποτε αλλά και δεν παραχωρούμε τίποτε. Αυτό επί της αρχής είναι ένα σωστό δόγμα. Όμως το θέμα είναι μέχρι ποιου σημείου αποδέχεσαι την προκλητικότητα του άλλου. Όταν λες δεν παραχωρώ, σημαίνει πως όταν μπει ο άλλος στον αέριο χώρο σου τον καταρρίπτεις. Εδώ προ λίγων εβδομάδων που είχαμε παραβιάσεων ανακοινώσαμε ότι ενεργοποιείται το σύστημα Εράνινας των νησιών. Δηλαδή αυτό περιμέναμε για να το ενεργοποιήσουμε και στη συνέχεια... Και αφού το ενεργοποίησαμε, τι το κάναμε μετά? Ξανά ήρθαν και ξανά κάναμε υπερπτήσεις. Δεν είναι σοβαρή πολιτική αυτή. Δηλαδή, ναι, δεν παραχωρούμε, αλλά πρέπει να το δείχνουμε και με έργα. Δεν αρκεί να το λέμε. Λέει ο φίλος ο Βασίλης, καλημέρα στον κύριο Πέτρου. Λέει, τον διαβάζω συχνά και όντως, μπράβο, λέει κύριε Σαχίνη, που τον έχετε σήμερα συχνότητα. Είναι από τους εμπειρότερους στα ζητήματα αυτά. Θέλω να το ρωτήσω. Ευχαριστώ. Η Τουρκία είπε ότι λειτουργεί με πονηριά. Η Ελλάδα αντιστοίχως σε αυτές τις συνθήκες δεν θεωρεί ότι είναι η καταλληλότερη στιγμή να πάει στα 12 μίλια? Το αν θα πάμε στα 12 μίλια είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό και πολύπλοκο. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε αύριο και μάλιστα θα πω και κάτι. Κάποια εποχή είχαμε έναν ενδιασμό στο να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα. Ως ναυτιλιακή χώρα δεν θέλαμε να κλείσουμε τη θάλασσα του Αιγαίου. Όμως όταν ψηφίστηκε
το ο νόμος για το δίκαιο της θάλασσας στο Μοντέγκο Μπέι. Στο πολεμικό ναυτικό έκανε μια μελέτη υδρογραφική υπηρεσία πολύ σοβαρή, η οποία περιέγραφε πώς μπορούμε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα χωρίς να κλείνουμε την αυσιπλοεία. Δηλαδή θα κάνουμε την επέκταση ορίζοντας ταυτόχρονα διάβλους ελευθέρας πλεύσεως από το εμπορικό ναυτικό, και επειδή τότε υπήρχε και αυτό το θέμα, παρέχοντας εγγύηση στη Ρωσία για τα εγκυροβόλια που έχει στα κύθυρα και στον Πέλαγος. Αυτή είναι πολύ σοβαρή και πολύ καλή μελέτη. Αμφιβάλλω αν κάποιος σήμερα, είτε στο Υπουργείο Άμυνας είτε στο Υπουργείο Εξωτερικών, ξέρει ότι υπάρχει. Αυτή η μελέτη υπάρχει από το 83 δηλαδή, για να καταλάβουμε. Όχι, αυτή η μελέτη υπάρχει από το 92. Από το 92, της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, που είναι μια από τις εγκυρότερες στη Μεσόγειο, πρέπει να πω. Βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως. Και κάνανε πολύ σοβαρή δουλειά οι άνθρωποι. Έλαβαν υπόψη και πράγματα που δεν ήταν καθαρά υδρογραφία, αλλά ήταν και διεθνής πολιτική. Και αυτή η δουλειά δεν έχει αξιοποιηθεί, έχει μείνει σε κανένα σιρτάρι και ελπίζω ότι δεν την έχουν φάει και τα ποντίκια. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή γίνεται πολλή κουβέντα, ότι ενδεχομένως ένα από τα σημεία που θα θελήσει να μοχλεύσει η Τουρκία σε αυτή την προκλητικότητα είναι νοτίως της Κρήτης, στο κομμάτι που ίδια ερμηνεύει ως τουρκολιβικό μνημόνιο συνεργασίας, με άλοθη τη σχέση που έχει με το ένα κομμάτι της Λιβύης, και πατώντας το κενό της μερικής οριοθέτησης Ελλάδας-Αιγύπτου, διότι είναι χαρακτηριστικό ότι στις ασκήσεις του Ρους Ρέις και της προκλήσης δεν πήγε πέραν του 28ου σε εκείνο το σημείο. Βεβαίως. Έχουμε και στη Ρώμη τη συνάντηση που πολλοί λένε ότι είναι μια συνάντηση που την κάνουν οι μεγάλοι για να τα βρει Αίγυπτος και Τουρκία για τη Λιβύη. Υποπτεύεστε ότι θα μπορούσαμε να βρεθούμε μπροστά σε δυσμενείς εξελίξεις? Θα σας πω ποιος είναι ο φόβος ο δικός μου. Πράγματι, γίνονται προσπάθειες μεσολαβήσεως μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης, όμως το χάσμα ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες είναι πολύ βαθύ. Δηλαδή, η Αίγυπτος και η Τουρκία ερίζουν για την πρωτοκαθεδρία στον Ισλαμικό κόσμο. Και αυτή την πρωτοκαθεδρία σήμερα την έχει η Αίγυπτος, η οποία δεν είναι μόνο από θέση πολιτικής ισχύως αλλά και πνευματικής ισχύως, διότι το κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα για το Ισλάμ είναι το Πανεπιστήμιο του Καΐρου. Η Τουρκία δεν έχει να παρουσιάσει κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν, όσο αμφισβητεί η Τουρκία και θα αμφισβητεί την πρωτοκαθεδρία της Αιγύπτου, αυτές οι δύο χώρες δεν θα τα βρούνε. Αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς δεν πρέπει να εφησυχάζουμε εξαιτίας αυτού. Απ' την άλλη πλευρά, να πω κάτι για τις οριοθετήσεις που μας διαφεύγει. Δεν είχαμε περιθώριο να κάνουμε άλλου τύπου οριοθέτηση με την Αίγυπτο, διότι ναι μεν η Αίγυπτος έχει τα προβλήματα της με την Τουρκία, ναι μεν έχουμε καλές σχέσεις, αλλά η πολιτική καθορίζεται και από άλλες συνθήκες. Δηλαδή η οριοθέτηση με βάση τις μέσες γραμμές δεν είναι ένα θέσπατο κατά το διεθνές δίκαιο, είναι ένα ευθέο. Από εκεί και πέρα σου λέει ότι θα τις ορίσεις με διμερή συμφωνία. Η Κύπρος υπήρξε γρήγορη και ευφυής. Οριοθέτησε ζώνες αμέσως μετά την έσπιση του δικαίου της θάλασσας, σε μια εποχή που θα τη χαρακτήριζα εποχή της αθωότητος. Οπότε οι υπέρυξες χώρες δέχτηκαν τη μέση γραμμή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πρόβλημα αντιμετώπισε μετά από λίγα χρόνια η Αιγυπτιακή κυβέρνηση, όταν πάρα πολλοί κύκλοι είπανε τι κάναμε εκεί. Είμαστε μια χώρα 70 εκατομμυρίων ανθρώπων και οριοθετήσαμε μέση γραμμή με ένα νησί του 1 εκατομμυρίου. Γιατί δεν διεκδικήσαμε κάτι περισσότερο? Και επειδή αυτό είναι ένα πραγματικό πολιτικό μέγεθος στην Αίγυπτο, δεν υπήρχε περίπτωση όταν πήγαμε εμείς καθυστερημένα να οριοθετήσουμε να δεχόντουσαν μέσες γραμμές. Αυτά τα λέω διότι πρέπει να δεχόμαστε και το ρεαλισμό και να προσδιορίζουμε τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε. Σαφές. Να κάνουμε. Η αγωνία σας ποια είναι λοιπόν σε αυτό το κομμάτι? Η αγωνία μου είναι μία. Προλαβαίνουμε να κερδίσουμε το χαμένο δρόμο στη στρατιωτική ισχύ της χώρας? Αυτό είναι μόνο, διότι αυτό
εγγυάται την ειρήνη, εγγυάται την ασφάλεια, εγγυάται την κυριαρχία. Κανένας νόμος και καμία συμφωνία δεν έχει εφαρμογή αν δεν πάει κάποιος στο πεδίο να τον εφαρμόσει. Να το, και να το προασπίσει, έχετε δίκιο σε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω πολύ γρήγορα, γιατί το είπατε στην αρχή, ότι μία από τις στοχεύσεις και εν ώψη του 2023, σημαντική ημερομηνία για την τουρκική δημοκρατία, η αίσθηση που έχετε είναι ότι είχε επιλέξει να πάει σε δύο χωριστά κράτη. Και αν θέλετε να το εμφανίσει θεωρώντας ότι είναι και πιο αδύναμος κρίκος η Κυπριακή Δημοκρατία, ως το μεγάλο δώρο στο εσωτερικό του και όχι μόνο κοινό. Επειδή έχω υπόψη μου το χάρτη Biden παλαιότερων δεκαετιών και τον ξέρετε καλύτερα από εμένα, όπου εξαφανιζόταν εκεί και η υφαλοκρηπίδα στο βόρειο τμήμα, το κατεχόμενο, και άρα περίπου το State Department φαινόταν να το συζητά. Αισθάνεστε ότι μπορεί να το περάσει λιγότερο δύσκολα από άλλες εποχές κάτι τέτοιο η Τουρκία? Το φοβάμαι αυτό. Το φοβάμαι διότι έχουμε δει πώς συμπεριφέρεται στην υφαλοκρηπίδα την πραγματική της Κυπριακής Δημοκρατίας, πώς αμφισβητεί τις θαλάσσιες ζώνες ακόμη και νότια και δυτικά της Κύπρου. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε μία κλιμάκωση διεκδικήσεων και το χειρότερο μπαίνει και κάνει έρευνες σε ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας και εμείς κοιτάμε αλλού. Εμείς λέμε η Κύπρος είναι άλλο κράτος. Εμείς και η Κυπριακή ηγεσία δια του ΙΠΕΚ συζητά για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Βεβαίως συζητάει αυτό, αλλά η Κυπριακή Δημοκρατία είναι αδύναμη στρατιωτικά. Λοιπόν, μια τεράστια προσπάθεια που έγινε πριν 20 χρόνια έχει αφαιθεί να ρημάξει. Σωστά. Γιατί νομίζετε έγινε το σχέδιο Ανάν και γιατί νομίζετε ότι οι Τούρκοι δέχτηκαν να συζητήσουν? Για το 2000 για πρώτη φορά η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν στρατιωτικά ισχυρή. Και οι Τούρκοι ξέραν ότι δεν μπορούσαν να επιβάλλουν αυτό που θέλουν, πώς να το πω, χωρίς απώλειες. Όμως κανείς δεν το κατάλαβε αυτό, κανείς δεν κατάλαβε ότι η Τουρκία ήταν έτοιμη εκείνη τη στιγμή να επιτύχει να δεχτεί μια συνδιαλλαγή ακριβώς λόγω της στρατιωτικής ισχύως. Αποτέλεσμα, βάλαμε επί διαιτητή τον Ανάν, έβγαλε αυτό το εκτροματικό σχέδιο και μετά αφήσαμε και τη στρατιωτική ισχύ της Κύπρου να ρημάξει. Τώρα, δεν γίνεται έτσι. Τώρα, κύριε Πέτρου, θέλω να σας ρωτήσω, εχθές ρώτησα ένα συνάδελφό μας, τον Μανώλη τον Κοτάκη, αν βλέπει ότι μπορεί να έχουμε μια μόχλευση νοτίως της Κρήτης, και απάντησε με μια τρίπλα, ξέροντας πολύ καλά όμως τι λέει. Λέει και γιατί εκεί και όχι σε αυτό που θεωρούν ότι έχουν κάτι να συζητήσουν ως προς την επίρρεια, το νησιωτικό σύμπλεγμα των Καστελορίζων, για να σε κάτσουν και σε ένα τραπέζι στη λογική. Διάλεξε Κρήτη ή σύμπλεγμα Καστελορίζου. Πώς τα ακούτε? Είναι κάτι πάρα πολύ λογικό. Και ο Μανούλης Κοτάκης είναι και ένας έμπειρος συνάδελφος και πάντα ξέρει τι λέει. Έχει πολύ λογική. Δεν ξέρω αν θα το πάνε εκεί οι Τούρκοι, αλλά θα μπορούσαν να το πάνε. Μάλιστα. Και πάντα δεν είμαστε σίγουροι αν αυτό που βλέπουμε είναι ολόκληρη εικόνα. Πάντα έχουν και κάτι άλλο στο πίσω μέρος του μυαλού. Λέει ο φίλος ο Γρηγόρης, καλημέρα στον κύριο Πέτρου. Η μία εξήγηση είναι ότι η Τουρκία, όπως είπατε και οι δύο, έχει αναβαθμίσει ποιοτικά τις απειλές της και η Ελλάδα προσπαθεί να οργανώσει μια συντονισμένη απάντηση, όχι μόνο διπλωματικά αλλά και στο πεδίο της αποτροπής, και εν πάση περιπτώσει για πρώτη φορά έχουμε αφήσει τα περί κατευνασμού. Το ερώτημα το δικό μου είναι, είναι έτσι ή μπορεί να είναι μια τεχνητή μεταξύ μας κρίση για να πάμε σε ένα τραπέζι στη λογική να αποφευθεί ο πόλεμος? Με τους Τούρκους άλληλος σκοτωνόμαστε κάποιους αιώνες τώρα. Οι κρίσεις είναι πραγματικές. Δεν υπάρχει τεχνητή κρίση σε εμάς. Μπορεί να ξεσπάσει οποιαδήποτε κρίση κάποια στιγμή και άνευ λόγου θα έλεγα. Ας πούμε τα Ήμια δεν εξυπηρετούσαν κάποια κατάσταση. Απλώς οι Τούρκοι εκμεταλλεύτηκαν μια ευκαιρία. Χρειάζεται δηλαδή να δημιουργήσει κανείς κρίση. Την έχουμε καθημερινά. Μάλιστα. Εδώ να σας πω ένα θεωρητικό ενδεχόμενο. Πετάνε τα ντρόν στα τουρκικά συνεχώς στο Αιγαίο. Ας υποθέσουμε ότι ένα πέφτει στη θάλασσα από βλάβη.
Τι έχει να γίνει εκεί πέρα για το ποιος θα το περισυλλέξει, μπορεί να το φανταστείτε. Θα είναι μια μείζον κρίση που θα εξελιχθεί κανείς δεν ξέρει πώς. Το να πέσει πάνω σε κάνα νησί είναι απλό. Έπεσε σε έδαφος μας, έχουμε και επιχειρήματα. Να πέσει στη θάλασσα, ό,τι και να λέμε, θα βγει όλος ο τουρκικός στόλος στο Αιγαίο. Άρα πρέπει να βγει και ο ελληνικός. Άρα η κλιμάκωση είναι απρόβλεπτη. Είναι απρόβλεπτη, έχετε δίκιο. Λέει εδώ φίλος ο Μιχάλης από τη Ρόδο. Καλημέρα, λέει στον κύριο Πέτρου. Οι Τούρκοι έχω την εντύπωση ότι θα πάνε στο επόμενο σημείο βάσης που για πρώτη φορά εμφανίζουν και στους χάρτες τους, που είναι η Χίνα, νότιο-ανατολικά της Ρόδου. Έτσι κόβουν και το Καστελόριζο. Εκεί θα πάνε να φτιάξουν θέμα, κατά τη γνώμη μου, λέει ο Μιχάλης. Και αυτό έχει λογική. Δυστυχώς, όπως είπα, οι Τούρκοι είναι ο επιθέμενος και έχουν την πρωτοβουλία. Αυτοί θα επιλέξουν το σημείο στο οποίο θα πάνε και εμείς πρέπει να πολεμάμε τρέχοντας. Από την Κύπρο μέχρι τον Εύρο. Πρέπει να καλύπτουμε όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Τώρα, θέλω να κλείσουμε με ένα θέμα που επίσης κατέχετε άριστα. Έχετε παρακολουθήσει τη συζήτηση, μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά, για το αν αλλάζουμε τα τεθωρακισμένα οχήματα με νεότερα ή αν είναι ίδια, αν είναι ικανότερα κτλ. Εγώ δεν θέλω να μείνουμε εκεί. Θέλω, παρακολουθώντας τα γεγονότα, να σας ρωτήσω, γιατί για μένα είναι αυτονόητο ότι κάθε τι που είναι νεότερο, δεν με ενδιαφέρει, προφανώς και το θέλει περισσότερο και ακόμη πιο νεότερο, ακόμη περισσότερο. Το ζήτημα είναι βεβαίως να έρθει και να αναπληρώσει πρώτα, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, και μετά να διώξει εσύ κρίσιμα, λοιπόν, κυρίως τα κρίσιμα. Να σας πω. Ναι. Τώρα, να πούμε ότι το BMP-1 κατασκευής του 1966 είναι κρίσιμο σύστημα, δεν είναι. Η δική μου γνώμη είναι ότι και να μην ήταν, να μην μας συζητούσε κανείς να τα δώσουμε, έπρεπε να τα πετάξουμε. Άλλωστε έχουμε δώσει από τα 500 που είχαμε παραλάβει κάμια 250 στο Ιράκ και την Αίγυπτο. Λοιπόν, δεν είναι, δηλαδή πείρα είναι το BMP1. Κατά τη γνώμη μου δεν έπρεπε να το έχουμε, είναι και επικίνδυνο για τους ανθρώπους που το δουλεύουμε. Λοιπόν, σαφώς το Marder δεν είναι η αιχμή της τεχνολογίας, αλλά είναι κάτι καλό, το οποίο δεν θα το στείλουμε στα νησιά όπου έχουμε τα BMP. Το Marder πρέπει να πάει στον Εύρο, εκεί που έχουμε μονάδες ελιγμών με Leopard, για να συνεργαστούν με τα Leopard. Στα νησιά τώρα, ξεχνάτε ότι παραλαμβάνουμε μεγάλο αριθμό τροχοφόρων οχημάτων από την Αμερική, τα M1117. Αυτά θα πάνε στα νησιά. Δηλαδή δεν είναι, πώς να το πω, κάποτε είχαμε 1800 άρματα μάχης, σήμερα έχουμε 1350. Δεν σημαίνει ότι υποβαθμίστηκε η άμυνά μας επειδή μειώθηκε ο αριθμός, αλλάξαμε τα δεδομένα, πήραμε πιο σύγχρονα άρματα. Δηλαδή δεν είναι λογιστική κατανέστηση. Το ερώτημά μου είναι άλλο, κύριε Πέτρου. Επειδή υπάρχει μια θολή συζήτηση ακόμη και στη Βουλή μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, είτε είναι η κυβέρνηση είτε αντιπολίτευση. Αυτό είναι με ευθύνη του Υπουργείου Άμυνας. Ναι. Κατά τη γνώμη μου. Να έχει απαντήσει ξεκάθαρα. Αυτό είναι το ζήτημα, λέτε λοιπόν. Ναι. Καθαρές απαντήσεις για το τι πραγματικά. Γιατί η απάντηση μας ζητάνε, άλλα δίνουμε, άλλα δεν δίνουμε. Μάλιστα. Εκεί είναι θέμα. Με ρωτάει εδώ πέρα ο Τάσος, οι Stinger δεν είναι θέμα αν έχουν φύγει, λέει, κύριε Πέτρου. Βεβαίως, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Δεν νομίζω ότι έχουν φύγει, δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Αλλά και το θέμα των Stinger είναι πολύπλοκο επί τη βάση των συμβολέων με το οποίο τους αποκτήσαμε. Δεν μπορούμε να τα πάμε όπου θέλουμε. Θέλω να κλείσουμε με το ερώτημα του Περικλή και θα τα ξαναπούμε αφού σας ευχαριστήσω. Ο κύριος Πέτρου λέει, δεν βλέπει μια χρόνια, προσέξτε τη διατύπωση, ενδοτικότητα και φοβία του πολιτικού μας συστήματος? Σε ποια χώρα θα έλεγε πολιτικός τι έγινε και να χάσουμε ένα νησί? Ένας άλλος πολιτικός κόκκινη γραμμή τα 6 ναυτικά μίλια? Άλλος αρχηγός κόμματος ότι θάλασσα δεν έχει σύνορα? Μήπως πρέπει, λέει, και εσείς δημοσιογράφοι να τα λέτε με το όνομά τους? Συμπορείτε. Εγώ αυτό το γράφω και τον όρο φοβικότητα τον χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Άρα συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Περικλή. Παραβιάζει ανοιχτές θύρες, ναι, ναι.
Ελάτε. Αλλά τι να πω, δεν είμαι μόνο εγώ η ελληνική δημοσιογραφία. Τώρα να με χαρακτηρίσετε έναν τύπο μόνο ότι δεν ξέρω τι να πω, αλλά εγώ τα γράφω. Αν μ' ακούνε, είναι άλλο θέμα, δεν εξαρτάται από μένα. Πιστεύετε, και αυτό είναι δικό μου ερώτημα, ότι πια πρέπει να υπάρχει αντίληψη πέρα από το ότι όλοι ομνίουν στην ανάγκη μήνυμου συνένες εθνικής ενότητας, εντάξει, ταυτονόητα, αλλά πιστεύετε ότι πια πρέπει να υπάρχει συνείδηση στον ίδιο τον πολίτη ότι εδώ είναι μια άλλη πίστα? Βεβαίως πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους μας. Τον πρώτο ρόλο τον έχει η εκάστοτε κυβέρνηση, η οποία πρέπει να δώσει το μήνυμα της συνενέσεως. Η εκάστοτε αντιπολίτευση πρέπει να μάθει να αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα αυτά τα θέματα. Θυμίζω ότι κάποτε οι δαπάνες για την άμυνα ψηφίζονταν ομοφόνος από την Ελληνική Βουλή, κάτι που έχει σταματήσει εδώ και μια εικοσαετία. Αλλά να καταλάβουμε ότι η άμυνα της χώρας είναι υπόθεση όλων μας. Και δυστυχώς το πρώτο είναι η θητεία. Δεν μπορείς να έχεις την αξίωση να έχεις αξιόμαχο στρατό με θητεία 9 και 12 μηνών. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε αυτό, αλλά η κατάσταση είναι προβληματική. Κύριε Πέτρο, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Καλημέρα.